Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Δήμητρα Κρουστάλη, πολύ έμπειρη και έγκυρη συντάκτρια από το Βήμα. Καλώς μας ήρθες, Δήμητρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Μια χαρά. Λοιπόν. Αλλά σας βλέπω ότι πήρατε πολύ σοβαρά τα θέματα, ενώ εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου μας τρολάρουν κανονικά. Δηλαδή. Δηλαδή, θυμήθηκα τι λέγανε πριν από τις εκλογές του 2015 για τα ζάπια του Σαμαρά, ναι. Το 1, 2 και 3. Ήταν το μέσο εξαπάτησης των πολιτών και μέσω αυτού καταγγέλαν, μέσω αυτής της ρητορικής, ας πούμε, καταγγέλαν το οικονομικό πρόγραμμα του κύριου Σαμαρά τότε. Μπήκε ο Τσίπρας και είναι σαν βολυβήθρα το Σιλουάμ τώρα. Ξανά στο ζάπιο. Ναι, γι' αυτό λέω ότι έχει το συμβολισμό ότι επέλεξε τον συγκεκριμένο χώρο, αλλά πέρα από αυτό πάμε τώρα λίγο στην ουσία των μέτρων. Είναι μια συζήτηση η οποία πολλοί λένε ότι σου έχει πάρει 10 από την τσέπη, σου δίνει 3, 5, 1 ή λίγο η μέθοδος του Χότζα που γεμίζει το δωμάτιο και μόλις βγάλεις τον γάιδαρο λες να είναι άδειο το δωμάτιο και έχει πολύ χώρο. Κοίταξε, να σου πω, από αυτά τα μέτρα που εξαγγέλνονται, το μόνο που έχει κάποιο ειδικό βάρος και μια ιδιαίτερη σημασία είναι η μείωση του αφορολόγητου. Αυτό αφορά τους πολίτες, όλα τα υπόλοιπα. Είναι περίπου, πώς να το πω, έχει πει και αξιωματική αντιπολίτευση, μπορούν να γίνουν τέλος πάντων, δεν είναι τόσο στη σφαίρα του φανταστικού. Αυτό όμως έχει ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε και τι θα πούνε. Και προφανώς, Δημήτρη, επιλέγει να το κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας, να το ανακοινώσει τώρα, θέλοντας να προλάβει και τον κύριο Μητσοτάκη, επειδή έχει και η Νέα Δημοκρατία έχει τη σχετική πρόταση. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μπραντεφέρ. Ένα μπραντεφέρ εκεί πέρα και αλληλοαντιγράφονται. Κοιτάξτε, όμως το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δηλαδή βλέποντας και την τακτική που ακολουθούσε όλο το διάστημα αυτό, το τελευταίο, έχτιζε ένα αφήγημα συγκεκριμένο. Θα μέσω της σκανδαλολογίας, της παροχολογίας και της πόλωσης, ας πούμε, την οποία την είχε αφήσει άλλα στελέχη, τύπου Πολάκη και τέτοια. Ο ίδιος θα έβγαινε λίγο στο απειρόβλητο και θα όδευε προς τη σύγκρουση την προσωπική με τον κύριο Μητσοτάκη, θεωρώντας ότι έχει το επικοινωνιακό χάρισμα. Ότι είναι το προνομιακό. Ναι. Και ότι ο αντιπαλός του, ενδεχομένως κατά την άποψή του άχαρος επικοινωνιακά, θα έπεφτε σε διάφορες παγίδες και ολισθήματα. Τώρα βλέπουμε ότι μετά τις φωτογραφίες στο Κότερο κτλ. Αυτό καταραίει. Γίνεται σμπαράλη αυτή η τακτική. Γιατί δεν είναι ένα πράγμα. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Ξεκινώντας από τη Λοΐζου και φτάνοντας στις φωτογραφίες του στο Κότερο, μεσολαβώντας ο Πολάκης, ο Πέτσετης και ένα σωρό άλλες υποθέσεις που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορεί πλέον να πάει σε αυτή τη σύγκρουση που είχε σχεδιάσει. Οπότε πρέπει να ενισχύσει αλλιώς το προφίλ του. Προφανώς αυτά τα μέτρα και η παροχολογία συντελούν σε αυτό το πράγμα. Αλλά έχουμε δει από την εμπειρία όλων των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων ότι αυτά δεν έχουν βοηθήσει ποτέ κανέναν. Αν ναι. Μια κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, δεν σώζεται. Ναι, αν θυμηθούμε, Θανάση, και τα προηγούμενα πακέτα και ιδιαίτερα αυτά που γίνονται παραμονές εκλογών, δεν ξέρω πόσο. Το ιστορικό προηγούμενο συνηγορεί απόλυτα σε αυτό που λέει η Δήμητρα τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι όσο μεγάλα και αν ήταν τα πακέτα παροχών, παλαιότερα θυμίζω του κυρίου Ράλη το 1981 με τους αγρότες, αργότερα, ακριβώς δύο δεκαετίες αργότερα του κυρίου Σιμίτη, φάνηκε ότι ξεκάθαρο ότι δεν είχαν το αποτέλεσμα που περίμεναν οι κυβερνήσεις και ήταν ακόμη πιο γενναιόδωρα σε σχέση με αυτά που κάνει ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Ο κύριος Χριστοδουλάκη το 2003 είναι ίσως το μεγαλύτερο πακέτο κοινωνικό που έχει δοθεί λίγο πριν τις εκλογές. Εντάξει, ας μην όμως προκαταβαλλόμαστε αρνητικά, με την έννοια ότι ο κύριος Τσακαλώτος έχει πει ότι θα είναι θετικά τα μέτρα τα οποία έρχονται. Σε λίγη ώρα αναμένεται να τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν καμιά τεράστια αισιοδοξία. Καμιά μεγάλη διαφοροποίηση. Νομίζω η ουσία είναι το πώς έχουν δημιουργηθεί αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, μήπως θα ήταν και καλύτερο. Αυτό, ναι, σωστά. Να μην έχεις κάνει αυτή την πολιτική για να μετά πηγαίνεις να δίνεις κάτι. Θα ήταν μήπως πιο αποτελεσματικό και για την οικονομία και για τους ίδιους πολίτες. Να λειτουργεί πιο καλά η οικονομία για να διαχέεται περισσότερο το όφελός σε περισσότερους και όχι αυτά τα επιδόματα. Όσο μόνιμα και να λένε ότι είναι τα μέτρα. Δήμητρα Κρουστάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.